Να πούμε καλημέρες. Κοντά μας ο κύριος Γιώργος Ραυτογιάννης, βαλιστικός αναλυτής, θα μας βοηθήσει πάρα καλημέρα, πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα και από μένα, κύριε Κακούς, κυρία Λιβαθινού. Καλημέρα, καλή εβδομάδα σας και τους τηλεθεατές σας. Να είστε καλά. Και να πούμε και μια καλημέρα στον κύριο Στράτο Μαυροϊδάκο, Γενικός Γραμματέας Ειδικών Φρουρών. Τον βλέπουμε εδώ. Καλημέρα. Καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλημέρα σας. Καλημέρα. Να ξεκινήσουμε λίγο από εσάς για να καταλάβουμε περίπου τώρα τι διαβάζει η αστυνομία πίσω από αυτό και να ξεκαθαρίσουμε κι εμείς κάποια πράγματα στο μυαλό μας. Καταρχήν, υπάρχει, κύριε Μαυροϊδάκο, η πεποίθηση ότι τα χέρια τα οποία τοποθέτησαν το τάπερ με την εκρηκτική ύλη στην περίμετρο του στρατουπέδου, τον ΜΑΤ, είναι τα ίδια με αυτά τα οποία τοποθέτησαν τη βόμβα στα κάγκελα της Αλφα Μπανκ απέναντι από το Υπουργείο Εργασίας? Κοιτάξτε, το timing και ότι γίνανε, είναι ο εκρηκτικός μηχανισμός, ο κύριος Ραυτογιάννης είναι πολύ ειδικός να σας το αναλύσει. Ότι δεν έχει αφήσει πολλά. Η έκρηξη, ας πούμε, που έγινε στο Υπουργείο Εργασίας έγινε η τέλεια καύση, δηλαδή δεν έχει αφήσει από τον εκρηκτικό μηχανισμό υπολείμματα. Ότι έχουν καταφέρει όμως οι έμπειροι πυροτεχνουργοί των ΤΕΜ της ελληνικής αστυνομίας, οι συναδελφοί μου, να έχουν πάρει άθικτη μία βόμβα, είτε έχοντας κάποια αποτυπώματα είναι ορφανά ή όχι, είτε βλέποντας τη συνδυσμολογία αυτής της βόμβας, είναι σημαντικό και πολύ πιθανόν, εγώ εκπρόσωπος των εργαζομένων είμαι, δεν είμαι ούτε ειδικός τέλεχος της τρομοκρατικής είτε κάτι άλλο, εγώ σας λέω τι βλέπουμε εμείς και βιώνουμε σαν εργαζόμενοι, πολύ πιθανόν να συσχετίζονται αυτές οι δύο, η μία που δεν έγινε έκρηξη, και η άλλη που έχει γίνει έκρηξη, και ότι έχει αλλάξει όνομα σε ό,τι αφορά αυτό, ότι καλέσανε το Κέντρο Επιχειρήσεων της Άμεσης Δράσης στη δεύτερη περίπτωση του Υπουργείου Εργασίας και είπανε ότι την ευθύνη αναλαμβάνει μια ονομασία μιας οργάνωσης, δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να είναι η ίδια οργάνωση, γιατί έχουμε δει στο παρελθόν ότι ήταν τα ίδια πρόσωπα, απλώς αλλάζανε το όνομα της οργάνωσης για να θολώνουν τα νερά. Οι έμπεροι αναλυτές τη συντατρομοκρατική, που πλέον, όπως καταλαβαίνετε, έχουν πολλή δουλειά, γιατί φαίνεται ότι δυστυχώς αναβιώνει αυτό το φαινόμενο της εγχώριας τρομοκρατίας, έχουν πολλή δουλειά και μπορούν να αποκρυπτογραφήσουν είτε από τη συνδυσμολογία των εκρηκτικών μηχανισμών, είτε μέσα από το κείμενο που πολύ λογικά κάποια στιγμή θα έρθει. Να μείνουμε λιγάκι σε αυτό, κύριε Μαυροϊδάκο, το ότι ακόμα δεν έχουμε προκήρυξη, άρα δεν υπάρχει ανάληψη ευθύνης. Εσάς αυτό τι σας λέει και αν σας προβληματίζει και σας αγχώνει ότι μπορεί να υπάρξει και ένα δεύτερο χτύπημα? Συνήθως λέω τα παλιότερα χρόνια, όταν κάποια ενέργεια γινόταν και δεν αναλάμβανε με κείμενο, μανιφέστο, την ευθύνη, αλλά την έλεγαν τηλεφωνικά, ας πούμε, ότι θα εκραγεί εκρηκτικός μηχανισμός την ευθύνη, να λαμβάνει η τάδε οργάνωση. Όταν αργούσε να έρθει αυτό το κείμενο, είχαμε, σας λέω πάντα με κάποια επιφυλακιστά προηγούμενα χρόνια, είχαμε και δεύτερο χτύπημα. Και αυτό είναι βέβαια ανησυχητικό, αλλά δεν αγχώνει την ελληνική αστυνομία κάτι. Να είστε σίγουροι ότι είναι οι συνάδελφοι μου επαγγελματίες. Απλώς ότι αυτή τη στιγμή, όντως, όπως καταλαβαίνετε, σε στόχους οικονομικού ή όχι ενδιαφέροντος και σε στόχους που είναι εκατοντάδες σε όλη την Αττική, υπάρχει μια επαγρύπνηση και από τους συναδέλφους μου που είναι σκοπή, είτε από τους συναδέλφους μου που κάνουν εποχούμενες περιπολίες. Και αυξημένα μέτρα ασφαλείας, φανταζόμαστε, σωστά, ότι έχουν αυξηθεί. Έτσι ώστε να διασφαλιστούν καταρχήν η σωματική ακαιρεότητα των συναδέλφων, γιατί αν δεν είχε γίνει, βέβαια, εδώ είναι ξεκάθαρο ότι δεν θέλανε θύματα. Ναι. Γι' αυτό είχαμε τα δύο προειδοποιητικά τηλεφωνήματα, θα μας πείτε. Έτσι. Και το χρονικό περιθώριο ήταν αρκετό, τα 40 λεπτά που δίναν. Διότι και αυτοί, όπως καταλαβαίνετε, παρακολουθούν και κάνουν κατοπτεύσεις χώρων πριν τους χτυπήσουν και ξέρουν πόσο χρόνο αντιδράει η αστυνομία. Δεν θέλανε θύματα, αλλά ότι έχουν τοποθετήσει τη βόμβα σε ένα σημείο το οποίο το οστικό κύμα θα ήταν ακριβώς, θα έπαιρνε δηλαδή την περιοχή που στεγάζεται το Υπουργείο Εργασίας, είναι λίγο φαϊνότερο ότι αυτοί ήταν έμπειροι και είχαν συγκεκριμένο σκοπό. Κύριε Ραυτογιάννη, αυτοί εδώ δεν είναι μαθητούδια από ό,τι φαίνεται. Πρώτον, όχι. Το υλικό, η εκρηκτική ύλη. Δεύτερον, η συνδεσμολογία. Και τρίτον, αυτό το οποίο μας είπε τελευταίο ο κύριος Μαυροϊδάκος, ότι είχαν την εμπειρία να τοποθετήσουν σε τέτοιο σημείο τον εκρηκτικό μηχανισμό, ώστε το οστικό κύμα να φύγει όλο πάνω προς το Υπουργείο Εργασίας, δείχνει ότι αυτοί είναι εκπαιδευμένοι. Κύριε Κακούση, έχετε απόλυτο δίκιο. Δείχνει άτομα τα οποία έχουν γνώσεις σε αυτό που κάνουν.
χρησιμοποίησαν ισχυρή εκρηκτική ύλη. Η ποσότητά της εκτιμάται ανάλογα βέβαια και με το είδος της, μένει να διαφανεί από τις εργαστηριακές εξετάσεις. Εκτιμάται περί τα 3 με 5 κιλά, προκειμένου να έχουμε αυτό το οστικό, που βρίσκει το δεικτικό, κρουστικό αποτέλεσμα. Αυτό το, τι είναι, πλαστικό εκρηκτικό λένε, μάλλον είναι. Αν κρίνουμε από τη βόμβα στην Πανεπιστημιούπολη που συγκλίνουν οι απόψεις με τον κύριο Μαυροϊδάκου, προφανώς πρόκειται για την ίδια ομάδα ή για άτομα τα οποία ελέγχονται από το ίδιο διευθυντήριο. Ήτανε ζελατοδυναμίτιδα και χρησιμοποιήθηκε και σε 4. Ωραία. Τότε οι ποσότητες ήταν μικρότερες εκεί. Πού τα βρίσκει κανείς αυτά? Μπορεί να τα φτιάξει κάποιο σπίτι του, σε ένα εργαστήριο? Όχι, μάλλον. Όχι, 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 όχι. Άρα πώς μπορεί να φτάσουν στα λάθος χέρια τόσο επικίνδυνα υλικά? Υπάρχουν στην αγορά, υπάρχουν, κυκλοφορούν, κυκλοφορούν και για εμπορική βιομηχανική χρήση, ειδικά η ζελατοδυναμίτιδα. Είναι κάποιες προμήθειες οι οποίες έχουν γίνει καθόλου. Και μπορώ να πάω εγώ δηλαδή οποιοδήποτε και να τα... Όχι, όχι, είναι ελεγχόμενο υλικό. Είναι ελεγχόμενο υλικό, αλλά κάποιος μπορεί να έχει μία πρόσβαση, μπορεί σε μία ελεγχόμενη έκρηξη αντί να χρησιμοποιηθούν 3 κιλά, να χρησιμοποιήθηκαν 2,5-2 και οι υπολοιπόμενες ποσότητες να διοχετεύτηκαν στη μαύρη αγορά. Ωραία. Πού χρησιμοποιείται αυτό? Σε... Η εμπορική του, δηλαδή... Η εμπορική του χρήση, σε διανοίξεις οδών, σε νταμάρια και σε άλλες... αλλά αυτά τα υλικά, κύριε Ραυτογιάννη, για να μπουν στη χώρα, ορυχία, έχουν διάφορες εγκρίσεις και διάφορες αδειοδοτήσεις. Μεταξύ αυτών, ας πούμε, για να μπει μια τέτοια ποσότητα στην Ελλάδα, αδειοδοτεί και η ΕΕΠ, η οποία πρέπει να έχει μια εικόνα... Υπάρχει μια διαδικασία αδειοδότησης και γνώση άλλων υπηρεσιών. Mm-hmm. Άλλο η γνώση, άλλο η αδειοδότηση. Η αδειοδότηση έχει μια ειδική διαδικασία. Υπάρχει η αδειοδότηση αφού υπάρχουν οι προϋποθέσεις και από εκεί και πέρα υπάρχει και η καταγραφή της χρήσης των συγκεκριμένων εκρηκτικών. Άρα λέτε εκρηκτικών. Ότι μπορεί να βγαίνουν, μπορεί να λανθάνουν τις προσοχές των αρχών ποσότητες. Ναι, οι οποίες διαφεύγουν να από μια αιτιολογημένη χρήση, κάποιες ποσότητες είναι ενδεχόμενο να διαφεύγουν της προσοχής. Αλλά εκείνο που είναι σημαντικό να πούμε είναι ότι το C4, το οποίο είδαμε, δεν υπάγεται σε αυτήν την κατηγορία, είναι στρατιωτικής καθαρά χρήσης. Άρα είναι κλεμμένο υλικό από στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Όχι τυχαίες στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Στρατιωτικές εγκαταστάσεις γενικότερα. Τώρα αν είναι Ελλάδα, αν είναι Ελλάδα, αν είναι εξωτερικό, αν είναι παράνομα εισαγόμενο, δεν το ξέρουμε. Δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε. Τώρα, από αυτό το περιεχόμενο που μας είπατε της εκρηκτικής ύλης από 3 μέχρι 5 κιλά, σε περίπτωση που δεν υπήρχαν τα προειδοποιητικά τηλεφωνήματα για να αποκλειστεί αυτή η περιοχή. Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Πώς θα μιλούσαμε σήμερα? Θα μιλούσαμε με 100 βυθμάτων, γιατί αν συγκρίνουμε την ώρα και υπολογίσουμε την ώρα και τη διέλευση των ανθρώπων από εκείνο το σημείο, λόγω των καταστημάτων που υπάρχουν περιμετρικά, η έκρηξη αυτή και η κρουστική χωάνη που δημιουργήθηκε από το ένα πεζοδρόμιο της Σταδίου στο άλλο και στην έκταση που κατέλαβε από το πλάτος που έχει τουλάχιστον το κτίριο του Υπουργείου Εργασίας, φανταστείτε ότι όσοι διήρχονται από εκείνο το σημείο, οχήματα, άνθρωποι κτλ., θα είχαν μια τραγική κατάληξη. Άρα μάλιστα, λοιπόν, για πόσους νεκρούς και για πόσα θύματα θα μιλούσαμε? Να ρωτήσω κάτι. Από προηγούμενες προκηρύξεις οργανώσεων, οι οποίες ακόμα δεν έχουν ταυτοποιηθεί, δεν έχουν εξαρθρωθεί, η δράση τους είναι λίγο θολή ακόμα κτλ., υπάρχουν διάφορες διατυπώσεις οι οποίες εκφράζουν απειλές εναντίον συναδέλφων σας. Ότι θα βρεθούν μπροστά στις κάνες μας και διάφορα τέτοια, τα οποία προκαλούν εν πάση περιπτώσει και ένα οπλοστάσιο και μία πρόθεση λειτουργίας με έναν τρόπο διαφορετικότερο από αυτόν εδώ. Εσείς πιστεύετε ότι είναι υπαρκτός αυτός ο κίνδυνος? Δηλαδή, πιστεύετε ότι ένα από τα επόμενα χτυπήματα μπορεί να αφορά αστυνομικές δυνάμεις? Γι' αυτό σας είπα και εγώ, αν το καταλάβατε, ότι... Το κατάλαβα, απλά πρέπει να κάνουμε τον κύκλο μας. Ναι, ναι, ρητορικό είναι το ερώτημα. Ότι υπήρξε και δεύτερο προειδοποιητικό τηλέφωνο, διότι όπως καταλαβαίνετε, οι πρώτοι που φτάνουν, οι first responders που φτάνουν, εκεί είναι τα παιδιά της ομάδας βίας, της όπια και της τροχέας, που θέλουν να διασφαλίσουν, δηλαδή να αποκλείσουν το χώρο. Οπότε, αν δεν βρουν αμέσως που είναι εκρηκτικός μηχανισμός και είναι αόριστα ότι έχουν τοποθετήσει βόμβα σε ένα πολυσύχναστο δρόμο, δηλαδή συσταδίου, άντε τώρα να βρεις εκεί που υπάρχει κυκλοφορία κόσμος, διότι υπάρχουν μπαράκια πολλά στο πίσω μέρος του Υπουργείου, στο άγαλμα του Κολοκοτρώνη και πλησίων,
Άντε τώρα να βρεις πού ακριβώς έχει τοποθετηθεί ο εκδικητικός μηχανισμός. Και τα πρώτα θύματα, δυστυχώς σε τέτοιες περιπτώσεις όπως έχουμε δει και στο παρελθόν, είναι οι πρώτοι αστυνομικοί που φτάνουν στο σημείο. Ότι στοχοποιούν με τα μανιφέστα που βγάζουν, με τις προκηρύξεις, πάντοτε Έλληνες αστυνομικούς, είναι συνηθισμένο. Απλώς εδώ βλέπουμε ότι υπάρχει κάτι παραπάνω. Δηλαδή η στοχοποίηση του αστυνομικού ότι θα βρεθείς μπροστά στις σκάνες μας, ερχόμαστε κτλ. Είναι αυτό που προκαλεί μια ανησυχία σε υψηλό βαθμό στελέχη στο αρχηγείο που βρίσκονται. Και γι' αυτό οι εντολές είναι συγκεκριμένες το τελευταίο διάστημα να είναι σε επαγρύπνηση όλοι οι ένστολοι και ακόμη και για μαϊμού σήματα σε εισαγωγικά που έχουμε συνηθίσει παλαιότερα που ανταποκρίνονται οι αστυνομικοί της άμεσης δράσης και της ομαδαζίας, είναι πολύ προσεκτικοί, διότι δεν αποκλείεται να υπάρξει μια παγίδα. Μπορώ να πω κάτι πάνω σε αυτό. Ακριβώς. Ναι. Έλατε και να κλείσουμε και με αυτό. Ναι, κύριε Μαυροϊδάκο, συμφωνώ με αυτό το οποίο αναφέρατε και τα λοιπά και με το διπλό τηλεφώνημα το οποίο έγινε, το οποίο είχε ως στόχευση αρχικά να καταδείξει το στόχο, στη συνέχεια να καταδείξει το σημείο για να αποφευθούν όλα αυτά που είπατε, μην τα επαναλαμβάνω. Αλλά εδώ το ερώτημα είναι γενικότερα αν θα υπάρξει χτύπημα καθαρά σε αστυνομικό στόχο. Αυτό το έχουμε δει στο παρελθόν. Και είναι ένα ενδεχόμενο. Το έχουμε δει σε δημιουργίες στο ΜΑΤ ή σε κτίρια αστυνομικά κτλ. Και είναι ένα ενδεχόμενο που πρέπει να συνυπολογιστεί και να υπάρχει και τέτοιου είδους προσέγγιση στην κατεύθυνση της ασφάλειας. Λέτε λοιπόν ότι πρέπει να είναι έτοιμες οι αστυνομικές δυνάμεις και υποψιασμένες για οτιδήποτε. Ένα σύντομο σχόλιο, κύριε Μαυροϊδάκο, για να κλείσουμε. Ελάτε. Συμφωνώ. Πρέπει να γνωρίζετε όμως ότι οι Έλληνες αστυνομικοί είναι εκπαιδευμένοι να αντιμετωπίζουν τέτοιες δύσκολες καταστάσεις και τα μέτρα αυτοπροστασίας που παίρνονται είναι ικανά έτσι ώστε να μην έχουμε θύμα κάποιο αστυνομικό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μαυροϊδάκο. Να είστε καλά.